οι οποίοι τους ζήτησε να φέρουν συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες προτάσεις, όπως εξήγησε, θα πρέπει να είναι και αποδεκτές από την Τρόικα. Και κάτι ευχάριστο όσον αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών, Νικήτα, ο κ. Χάσικος ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο του, μέσω διαφόρων προγραμμάτων, κυρίως από πολιτογραφήσεις και στο να δίδεται δικαίωμα σε αλλοδαπούς της μόνιμης διαμονής, έφεραν φρέσκο χρήμα πέραν του 1 δισεκατομμυρίου. Κρατούμε χαμηλούς τους τόνους, είπε ο Υπουργός, στο πλαίσιο της νομιμότητας. Ενεργούμε στο πλαίσιο της νομιμότητας. Δεν είναι μόνο η Κύπρος που χρησιμοποιεί αυτά τα προγράμματα και στοχεύουμε στην επένδυση και να φέρουμε περισσότερους επενδυτές στο νησί. Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε και καλά και κακά νέα από την Βουλή. Είναι εκεί και Υπουργός Εργασίας. Θα τα